Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο Λουτράκι Blog έναν διακεκριμένο άνθρωπο, έναν διακεκριμένο επιστήμονα, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τα μέγιστα στον πολιτισμό και στον τόπο μας, τον γιατρό, τον χειρουργό, κύριο Δημήτρη Ζόγκα. Κύριε Ζόγκα, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο σπίτι σας. Εγώ ευχαριστώ, γιατί και για μένα τιμή είναι να δείτε. Και εν πάση περιπτώσει να πούμε δύο κουβέντες σχετικά με τα τελευταία γεγονότα όσον αφορά το σύλλογο το γυμικό. Πριν τα πούμε όλα αυτά, θέλω να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά στο πρόσωπό σας για κάποιους που τυχόν δεν σας ξέρουν, γιατί ξέρετε στο Λουτράκι Blog δεν μας παρακολουθούν μόνο λουτρακιώτες υπεραχωρητές, μας παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος και καλό είναι λοιπόν να κάνω μια εισαγωγή για να ξέρει ο κόσμος με ποιον σήμερα συνομιλούμε. Ο κύριος Δημήτρης Ζόγκας λοιπόν έχει κάνει διατριβή επί διδακτορικού, έχει κάνει διατριβή επί υφηγεσίας για νόσους του θυροειδούς, ήταν τέος διευθυντής του Ευαγγελισμού και του Σεισμανόγλιου, νομίζω και της χειρουργικής κλινικής. Έχει άνω των 100 επιστημονικών εργασιών και συμμετοχές σε 120 ιατρικά συνέδρια και στρογγυλές τράπεζες. Στις πλάτες του λοιπόν έπαιρνε τον πόνο χιλιάδων συμπατριωτών μας, όχι από το Λουτράκι και την Περαχώρα και τον ευρύτερο Δήμο, αλλά από όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδας και αυτό το υπηρέτησε με θέρμη, με αγάπη, τιμώντας τον όρκο του Ιπποκράτη πάνω από μισό αιώνα. Είναι έτσι, γιατρέ μου? Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Και θα έλεγα ότι δεν χόρτασα την ιατρική. Παρόλο που έχω περάσει μια ηλικία, εξακολουθώ να είμαι ενεργός. Όχι όμως βέβαια όπως παλιά, εν πάση περιπτώσει με την ιατρική εγώ είμαι αγκαλιά. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος ακόμα σας ρωτά, δέχεται τις συμβουλές σας, τις ιατρικές. Ξέρω ότι πάρα πολλοί σας τηλεφωνούν καθημερινά να τους δώσετε τις συμβουλές σας για τα προβλήματα υγείας τους. Είστε πάρα πολύ αγαπητός. Το ξέρετε. Δεν το ξέρω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πράγματι, ας πούμε, δεν έχω αρνηθεί σε κανένα τη βοήθειά μου, είτε συμβουλευτικά είτε πρακτικά. Εξάλλου, να σας πω, έχω αφήσει πίσω μου μια μεγάλη ομάδα μαθητών μου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή επαντρώνουν, ας πούμε, τα κρατικά νοσοκομεία και οπωσδήποτε ό,τι τους ζητήσω, έτσι θέλοντας να βοηθήσω ανθρώπους, τους παραπέμπω εκεί, μια και αυτή είναι, όπως σας είπα, με θέσεις μεγάλες, διευθυντές, καθηγητές κτλ. Και βέβαια χαίρομαι γι' αυτό, γιατί περάσανε κάποτε από τα χέρια μου και πήρανε τα πρώτα βήματα, ας πούμε, ιδίως στη χειρουργική, γενικά στην ιατρική. Είμαι πρόθυμος, επομένως, ακόμα και τώρα, και ευχαριστιέμαι να προσφέρω τις ιατρικές μου υπηρεσίες όποτε μου τις ζητήσουν και δεν έχω αρνηθεί σε κανέναν ποτέ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Ζόγκας είναι ένας άνθρωπος που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, είναι ένας άνθρωπος που δεν δίνει συνεντεύξεις και οφείλω σήμερα να ομολογήσω, αυτό το ξέρουν πάρα πολύ, ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το γιατρό, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, με ξέρει από μικρό παιδί, τον θεωρώ δεύτερο πατέρα μου και σήμερα αισθάνομαι και πάρα πολύ συγκινημένη που επέλεξε να μιλήσει σε μένα και στο Λουτράκι Blog και μέσω ημών, με ΙΤΑ, να πει και δύο πράγματα στον κόσμο σε μια συνέντευξη που, όπως προείπα, επιλέγει να μην κάνει συχνά, σχεδόν ποτέ. Ευχαριστώ τώρα. Θα λέγαω ότι ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια της χαράς απέναντί μου. Πράγματι, μας συνδέουν, ας πούμε, γεγονότα που έχουν σχέση με την υγεία προσφυλών της προσώπων.
Και κατά έναν τρόπο είναι για μένα μια ηθική αμοιβή όταν ακούω τα λόγια αυτά της χαράς. Ας έρθουμε τώρα όμως στα δικά μας. Όταν λέω τα δικά μας, εννοώ το σύλλογο, που τον σύλλογο, το σύνδεσμο λουτρακιωτών παραχωρητών, τον Ήβικο, που θεωρείται τόσα χρόνια με τις δράσεις του και με την παρακαταθήκη που αφήνει, θεωρείται κτήμα και περιουσία όλων των συμπολιτών. Χθες λοιπόν κοινοποιήσατε μία επιστολή, στην οποία προσωπικά διέκρινα και στενοχώρια και οργή και αγανάκτηση. Ήταν μία σκληρή επιστολή που μέσα σε 3-4 γραμμές υπονοούσε πολλά. Και για αυτό το θέμα θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε. Εσείς έχετε ιδρύσει τον Ήβικο μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους, τη συγχωρημένη τη Σωτηρία τη Λέκα, τον Βαγγέλη τον Βαραβέρη, τον Τάσο τον Καραβούλη. Τον Τάσο τον Παπά, τον Ανδρέα τον Αντωνίου, πολλούς άλλους πολίτες του Δήμου μας, οι οποίοι πράγματι είχαν, μάλλον συμμεριστήκανε την ευαισθησία που είχα όσον αφορά τον πολιτισμό, σε μια εποχή κατά την οποία, ας πούμε, εδώ στην περιοχή μας θα έλεγα ότι υπήρχε πράγματι μια πνευματική στέπα. Θέλησα λοιπόν κάτι να ταράξω λίγο τα νερά προς την πλευρά του πολιτισμού και της παράδοσης και έτσι συλλάβαμε αυτή την ιδέα της είδησης του Ήβικου, που πράγματι εδώ και 36 χρόνια νομίζω έχει κερδίσει τις καρδιές και τις ελλειπώσεις όλης της περιοχής μας, όχι μόνο του Δήμου μας, αλλά όλης της, θα έλεγα, όλης της Κορυδίας ή και όλης της Πελοποννήσου. Ο σύλλογος αυτός είναι γνωστός σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι έχετε κάνει δράσεις και εκδηλώσεις και εκτός συνόρων και πολλές φορές μάλιστα που έχουμε κάνει δημοσιεύματα για το σύλλογο έρχονται σχόλια πολύ καλά από όλη την Ελλάδα. Φτάσαμε εν έτη 2020 και ο γιατρός, ο Δημήτρης Ζόγκας, που ίδρυσε το σύλλογο και διετέλεσε πρόεδρος 36 χρόνια, κοινοποιεί αυτή την επιστολή που μιλάει για νικητές που γκρεμίζουν, μάλλον να τη διαβάσω για να ακούσουν και οι αναγνώσεις σας, δεν έχουν διαβάσει. Που χτίζουν και δεν γκρεμίζουν. Είπατε λοιπόν ότι ουδέποτε θα θυσίαζα την αξιοπρέπειά μου και τον αυτοσεβασμό μου για οποιονδήποτε θόκο. Γι' αυτό και παρετούμε από κάτι που δημιούργησα. Δεν θα αυτοπυρπολίσω την ιστορία μου και δεν θα επιτρέψω την αμφισβήτηση για όσα προσέφερα ως γιατρός και ως μαχητής του πολιτισμού μας. Οι νικητές χτίζουν, ποτέ δεν γκρεμίζουν. Μετά τιμής, Δημήτρη Ζόγκας. Αυτά νομίζω το λέει όλα, έστω και συμβολικά, εάν θα καθίσει ο άλλος να μπει στο πνεύμα αυτών των λέξεων, θα καταλάβει, ας πούμε, πολλά πράγματα. Πράγματι, ας πούμε, περιέχει πίκρα, αγανάκτηση και θυμό. Γιατί τα τελευταία, θα σας πω έτσι, μέχρι τώρα, μέχρι πριν 4 χρόνια, δεν υπήρχε ψεγάδι όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ήβικο και τις δραστηριότητες του Ήβικου. Τα τελευταία 4 χρόνια θα έλεγα ότι η κατάσταση δεν ήταν αυτή που ήταν. Ο Ήβικος άρχισε να χάνει το πνεύμα του, να χάνει αυτή την πραγματικά την ουσία των σκοπών του Ήβικου. Και αυτό οφείλεται πιθανώς σε κακές εκτιμήσεις ορισμένων ανθρώπων που μπήκαν μέσα, στους οποίους εγώ ίδιος κατά έναν τρόπο τους επέλεξα, χωρίς να περιμένω ότι, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί μπήκανε όχι μόνο να εργαστούν, πράγματι εργαστήκανε για τον Ήβικο, αλλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους είχαν κάτι άλλο. Θέλανε, εν πάση περιπτώσει, να εκθρονήσουν τον πρόεδρο και ιδρυτή, λες και είναι κατά έναν τρόπο ένας θόκος. Ο θόκος αυτός είναι θόκος πολιτισμού.
οι ενέργειες, πολλές ενέργειες αυτών των ανθρώπων, κάθε άλλο παρά συνάδουν προς τους σκοπούς του πολιτισμού και της έννοιας της ίδρυσης αυτού του συλλόγου. Συγγνώμη, κύριε Ζόγκα, για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό? Δεν μπορώ να μου σκέψω, αυτό είναι σίγουρο όμως, ότι υπέσκαπταν κατά έναν τρόπο. Υπέσκαπταν την παρουσία μου εκεί πέρα και έχω αποδείξει βέβαια. Τι εννοείται? Ναι. Ενώ ότι σε κάθε ευκαιρία, χρησιμοποιώντας κατά έναν τρόπο αυτή η ομάδα, γιατί η ομάδα τελικά έγινε, διαπίστωσα ότι υπήρχαν τα παρασυμβούλια και αποφασίζανε, προαποφασίζανε τι θα πούνε σε κάθε συμβούλιο και με την πλειοψηφία αυτή που είχαν, επέβαλαν τις δικές τους απόψεις, απορρίπτοντας σχεδόν κάθε εισήγηση δική μου. Και μάλιστα κατά έναν τρόπο υπήρχε και ένα, θα το έλεγα, ένα ρατσιστικό πνεύμα, δηλαδή ότι είσαι μεγάλος, ότι πρέπει να παραμεριστείς και εσύ να μπουν νέοι άνθρωποι. Εγώ ποτέ δεν ήμουν κατά των νέων ανθρώπων. Εξάλλου εγώ τους έβαλα. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον. Αλίμονο εάν πω ότι εξαιρούνται οι νέοι άνθρωποι. Αλλά δεν εξαιρώ και τους μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν την εμπειρία, έχουν προσφέρει πάρα πολλά και εν πάση περιπτώσει δεν είναι ποδοσφαιριστές να τελειώσει, ας πούμε, η θητεία τους. Μπορεί να ένας άνθρωπος να είναι και 80 και 90 και αρβελέρ λόγου χάρη είναι 94 χρονών. Αν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προσφέρει εκείνα πάνω στο αντικείμενο και στο πνεύμα του ιδρυτή, γιατί ιδρυτής είμαι, να μην μπορώ να αντεπεξέλθω, ας πούμε, στα καθήκοντά μου. Πάντα ήμουν κοντά τους, ποτέ δεν τους αρνήθηκα μια καλή εισήγηση, ποτέ μια καλή εισήγηση. Και θα έλεγα, ας πούμε, όχι μόνο εμπόδιο ήμουνα στις δραστηριότητες του Ήπικου, αλλά κατά έναν τρόπο ζητούσα νέες εισηγήσεις και νέες προτάσεις από αυτούς τους νέους ανθρώπους. Βεβαίως πικράθηκα, γιατί εντάξει, σε κάποια στιγμή θα ερχόταν ο χρόνος με τη δική μου απόφαση και θέληση και επιθυμία να αποχωρήσω. Τότε θα βλέπαμε ποιος είναι ικανός να συνεχίσει και θα ήμουν πολύ ευχαριστημένο να είναι καλύτερος από μένα. Αλλά το θέμα είναι ότι με ποιο τρόπο θελήσανε να παραμερίσουν, ας πούμε, μη σεβόμενοι τίποτα, ας πούμε, ούτε την προσωπικότητά μου, τίποτα. Φτάσανε σε σημείο να με λιδωρούν και να φτάσουνε κατά έναν τρόπο, τι να πω, κάποιος από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, να με αποκαλέσει και φασίστα και δικτάκτορα κτλ. Και όχι μία φορά, και δυο και τρεις φορές. Εγώ, οπωσδήποτε, ας πούμε, εξεπλάγει, όχι τίποτα για τον εαυτό μου, γιατί αυτοί οι νέοι άνθρωποι φερθήκαν τόσα και πέσανε σε αυτό το επίπεδο να αποκαλούν, να μη σέβονται τίποτα, ούτε τη δική μου προσωπικότητα, ούτε σαν πρόεδρος, ούτε σαν ιδρυτής, τίποτα. Τι πνεύμα πολιτισμένο έχουν και είχαν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, μέσα στον Ήπικο. Δεν νομίζω ότι δικαιούνται να λένε ότι είναι μέλη ενός διοικητικού συμβουλίου πολιτιστικού συλλόγου. Όχι. Δεν δικαιούνται να το λένε. Κύριε Πρόεδρε. Το λέω ευθασώς. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Να μην τα πω λίγο. Δεν αισθανόμουν καλά. Με τους με η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν στο τελευταίο συμβούλιο που σηκώθηκε κάποιος από αυτούς, με απεκάλεσε εμένα φασίστα και δικτάκτορα. Και ξέρετε γιατί, χρειάζεται να το πω αυτό. Επειδή ζήτησα, είχαν πει τέλειο Οκτωβρίου να κάνουμε εκλογές, ωραία. Πριν μου πείτε όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Θα είναι συνέχεια όμως, επειδή θέλω. Ναι, θα μου το πείτε. Από πόσα άτομα απαρτίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο? 15 άτομα. 15 άτομα. Και εσείς μιλάτε για μια ομάδα ανθρώπων. Ναι. Πόσα άτομα απαρτίζουν αυτή την ομάδα? 8. 8 άτομα. 8 άτομα.
Δεν θα τους ονομάσω, θα... Όχι, δεν χρειάζεται να τους ονομάσουμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, συνεχίσω. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, το τελευταίο που ήταν και στα γόνα ψυχής στο ποτήρι, ήταν όταν σηκώθηκε κάποιος από αυτούς, επειδή πρότεινα οι εκλογές να γίνουν, καταρχήν πρότεινα να μην γίνουν εκλογές. Λόγω της πανδημίας, λόγω του κινδύνου, γιατί είμαι και γιατρός. Πότε έπρεπε να γίνουν κανονικά οι εκλογές? Οι εκλογές έπρεπε να γίνουν, είχαμε συμφωνήσει, Οκτώβρη, είχαμε πει όλοι. Τώρα, του 2020, ναι. Πρότεινα όμως αυτό το συμβούλιο, λόγω των καταστάσεων της πανδημίας και σαν γιατρός με την ιδιαίτερη ευαισθησία μου, να μην γίνουν οι εκλογές. Δεν μας έβγαζε, ας πούμε, σε πολλούς συλλόγους, από ό,τι ξέρω και στην Αθήνα και παντού, ανεμνήθησαν οι εκλογές. Γιατί οι εκλογές θα πει συσσόρευση πολλών ανθρώπων, γενική συνέλευση. Θα πει ότι συρρεύουν πολλοί άνθρωποι, συνωστισμός. Λοιπόν, αυτό το φοβήθηκα και είπα να το αναβάλουμε, ας πούμε, το για 3 μήνες και θα δούμε μέχρι τέλος του χρόνου. Απερίφθη αυτή η πρότασή μου. Τελικά περιορίζω την απέτησή μου και λέω, ας πούμε, τότε να την κάνουμε, λέω, τέλος του μήνα. Γιατί μερικοί από αυτούς πενταγώνουν 18 του μήνα, 25, όχι 18. Λοιπόν, και λέω, να τις κάνουμε, παιδιά, λέω, 31 του μήνα, του Νοεμβρίου. Έχοντας υπόψη μου, ούτε αυτό σεβαστήκανε, ότι ήξερα ο γιατρός ότι η αδερφή μου μέσα σε αυτό το μήνα θα έφευγε. Λοιπόν, να μην συμπέσει ο θάνατός της με τις εκλογές. Και γι' αυτό είπα να πάει λίγο πιο μακριά, να πάει στις 31. Ήξερα ότι η αδερφή μου δεν θα τον έβγαζε το μήνα. Να υπήρχε λοιπόν ένα περιθώριο να συνέλθω, ούτως ώστε να γίνουν οι εκλογές. Επειδή είπα αυτό, χυμίξανε να με φάνε. Και ξεπετάγεται ένας ανεκδίγητος, θα τον πω εγώ, από αυτή την ομάδα, να με αποκαλεί φασίστα και επειδή επέβαλα, λέει, να γίνει τέλος του μήνα. Στο κάτω-κάτω, όταν λέμε Οκτώβρη, μπορεί να είναι στο τέλος του μήνα, μπορεί να είναι και στην αρχή του μήνα. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Φασίστα και δικτάκτορα, και δεν ήταν η πρώτη φορά που το είπε. Αυτό ήταν μια πρόταση δική σας. Φαντάζομαι όμως ότι την απόφαση θα την έπαιρνε όλο το ΔΣ. Εντάξει, έκανε την πρόταση εγώ αυτή, έτσι. Ναι. Και πριν, ας πούμε, αποφασίσει όλο το σώμα, σηκώθηκε αυτό και με απεκάλεσε έτσι. Βεβαίως, μπήκα από τα ρούχα μου, δεν μπορούσα να δεχτώ, ας πούμε, αυτή την ύβρη, γιατί θεωρώ ύβρη και ποινικός κολάσιμη. Εν πάση περιπτώσει, μετά τα αγρίεψαν λίγο τα πνεύματα και στο τέλος έγινε μια πρόταση από αυτούς, άντε να την κάνουμε στις 31 του μήνα. Εγώ σε αυτό το επίπεδο, όπως είχε διαμορφωθεί, το τελευταίο καιρό δεν μπορώ να συμμετέχω. Ούτε μπορώ να κατέβω στο επίπεδο αυτό. Και έτσι γι' αυτό υπέβαλα την παραίτησή μου, με μεγάλη λύπη και με την ευχή τουλάχιστον αυτός ο σύλλογος να μην χαθεί, να συνεχίσει, να υπάρχει και να γίνεται και καλύτερος. Αυτή είναι η ευχή μου. Όμως θα ήθελα να κάνω και μια τελική πρόταση. Πριν κάνετε την πρότασή σας, θα ήθελα να μου πείτε, να ξέρει και ο κόσμος και τα μέλη του συλλόγου, πότε είναι η Γενική Συνέλευση αφού έχουν οριστεί οι εκλογές? Άρον την Κυριακή. Οι εκλογές αυτές γίνονται πολύ βεβαιασμένες, είναι παράτυπες, γιατί οι εκλογές θα πει ότι συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μελών, γίνεται ο απολογισμός, ο οικονομικός απολογισμός, απολογισμός των πεπραγμένων της διετίας, ενημερώνεται τα μέλη, παίρνουν θέση αρνητική ή θετική για τα πεπραγμένα κτλ. Επομένως, το α και το ω της δημοκρατίας είναι αυτό. Να έχουν λόγο όλα τα μέλη, να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους ή τις θετικές γνώμες τους και μετά να γίνουν οι εκλογές. Το ένα είναι αυτό. Το θεωρώ, δηλαδή, παράτυπο. Το άλλο είναι ο φόβος. Σας είπα προηγουμένως, ως γιατρός έχω ιδιαίτερες ευαισθησίες και γνωρίζω τους κινδύνους, ο φόβος της πανδημίας.
πώς θα συγκεντρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και αν δεν συγκεντρωθούν και έρχεται ένας-ένας, είναι εκλογές κανονικές, ενημερώνονται αυτοί οι άνθρωποι, ένας-ένας να ενημερώνονται, έστω με κάποιο φυλάδιο δηλαδή, αυτές είναι τελείως παράτυπες και εάν μου επιτρέπετε να πω τη γνώμη μου, θα έλεγα το εξής. Πρώτον, να αναβληθούν αυτές οι εκλογές, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, για ένα εξάμηνο, να δούμε πώς πάει και η πανδημία. Θα προχωρήσω. Θα παραιτηθεί όλο αυτό το θλιβερό συμβούλιο και στη θέση του θα μπει ένα είδος διευθυντηρίου με ανθρώπους που θα εκπροσωπούν πράγματι δημοκρατικά το Δήμο. Μέχρι ότου έρθει η ώρα να γίνουν οι κανονικές εκλογές. Αυτό το διευθυντήριο, αν με ρωτήσετε πώς το βλέπω, θα μπορούσα να προτείνω με ανθρώπους, αν το ζητήσουν. Ποιοι μπορούν. Εγώ βέβαια θα είμαι εκτός του διευθυντήριου, εννοείται, αλλά μπορώ να υποδείξω ανθρώπους οι οποίοι θα αποτελέσουν αυτό το διευθυντήριο, το προσωρινό αυτό το διευθυντήριο, ώστε να γίνουν οι κανονικές εκλογές, όταν το επιτρέπει και αυτή η πανδημία. Αυτό το προβλέπει το καταστατικό όμως, κύριε Ζόγκα. Το διευθυντήριο εννοείται. Ναι. Όχι, δεν το προβλέπει το καταστατικό, αλλά κοιτάξτε, ούτε προέβλεπε κανένας ότι θα υπήρχε αυτή η πανδημία. Αυτά είναι εκ των ενόντων, αποφάσεις οι οποίες παίρνουν εκ των ενόντων, πώς μπορεί να γίνει πρακτικά και κατά έναν τρόπο μακριά από δόλο κτλ. Σας είπα ότι προτείνω ένα διευθυντήριο, εγώ δεν θα είμαι μέσα εκεί, που ευχαρίστως θα σας έλεγα ποιους ανθρώπους ξέρω που μπορούν, ας πούμε, να κατευθύνουν τον σύλλογο μέχρι ότου γίνουν οι κανονικές εκλογές. Όποτε γίνουν μετά το πέρας αυτής της πανδημίας. Τα μέλη του Συλλόγου είναι ενημερωμένα για όλα ούτε αυτά. Ούτε τα μέλη του Συλλόγου είναι ενημερωμένα, αλλά κυρίως και να πούμε, ούτε οι φίλοι του Ήβικου, ούτε ολόκληρη η κοινότητα, όλος ο Δήμος του Μητρακείου είναι ενημερωμένος γι' αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι και πέρα από τα μέλη, η κοινότητα της περιοχής μας ενδιαφέρεται για τον Ήβικο. Είναι γνωστή και η δράση του, αλλά και η αποδοχή του. Και αυτοί δικαιούνται να ξέρουν τι έγινε. Στην αρχή είπα ότι ο σύλλογος αυτός, που όλοι μεγαλώσαμε μαζί του, είναι περιουσία όλων μας. Είναι θλιβερά τα όσα ακούμε. Εμένα πραγματικά με στεναχωρούν. Νομίζω ότι πρέπει και οι άνθρωποι που απαρτίζουν τώρα το ΔΣ να μιλήσουν, να πούν και αυτοί την άποψή τους. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι και δεν θα ήθελα να συνεχίσω. Απλώς λυπούμε πολύ. Τι να πω μια συμβουλή. Μου επιτρέψετε να την πω τη συμβουλή. Όποιος φιλοδοξεί να φτιάξει μια ομάδα προς το καλό του κοινού, μια ομάδα, ένα σύλλογο, ένα θετικό σύλλογο, καλά είναι να επιλέγει καλά τους συνεργάτες τους από πριν. Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να επιλέγει καλά τους συνεργάτες τους. Να υπάρχει συντάξιση απόψεων και να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Μήπως, κύριε Ζόγκα, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Γιατί μικρή είναι η κοινωνία μας, όλοι ξέρουμε ποιοι απαρτίζουν το σύλλογο. Και είναι και νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά που ασχολούνται με τον πολιτισμό, έχουν δώσει και αυτοί, έχουν προσφέρει και αυτοί. Μήπως εσείς κάτι παρεξηγήσατε στην πορεία, μήπως κάτι δεν το εκλάβατε σωστά, μήπως κάτι άλλο συνέβη. Παίρνω και εγώ το μέρος της ευθύνης για ό,τι έχει γίνει. Ίσως και εγώ έκανα κακές εκτιμήσεις. Αυτό όμως δεν θα πει ότι πρέπει να φτάσουμε στα άκρα που φτάσανε το σύλλογο αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Πρέπει να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Υποτίθεται ότι δεν έχουμε ωφέλη
Εθελοντικά είναι αυτή η προσφορά μας. Εθελοντική είναι η προσφορά μας. Δεν πρέπει να φτάνουμε στα άκρα και μάλιστα όταν πρόκειται για ένα σύλλογο πολιτιστικό. Τι πολιτισμό διδάσκουμε σε αυτά τα παιδιά, τα 200 παιδιά που έχει ο Ήβκος και χορεύουν και άλλα 70-80 με τον μπαλέτο, το κλασικό μπαλέτο. Τι θα δώσουμε, τι παράδειγμα θα δώσουμε. Εγώ θα τελειώνοντας από μια μεγάλη συγγνώμη από αυτά τα παιδιά, γιατί οπωσδήποτε και αυτά περιμένουν ένα παράδειγμα και το παράδειγμα που παίρνουν αυτή τη στιγμή δεν είναι το σωστό. Αυτό ήθελα να πω. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για το σύλλογο. Να ευχηθούμε να έχετε υγεία, να είστε δυνατός. Λυπούμε πολύ που εγκαταλείπετε έτσι όπως εγκαταλείπετε το σύλλογο. Αλλιώς φανταζόμουν προσωπικά την αποχώρηση του Προέδρου, του Ιδρυτή, του Δημήτρη του Ζόγκα, του γιατρού από αυτό το σύλλογο, με δόξα και τιμή. Είναι θλιβερά όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα δούμε μήπως έχουν να μας πούν κάτι άλλο και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, να είστε γερός και δυνατός και να χαίρεστε την οικογένειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.